Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. Καλημέρα, ονομάζομαι Δαγούτη Ευσταθία. Είμαι φοιτήτρια στο 5ο έτος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και ψυχολόγος. Το θέμα της σημερινής ομιλίας αφορά το διακρανιακό ερεθισμό με υπερήχους στην αντιμετώπιση της κατάθλιψης και είναι μια εργασία που έγινε σε συνεργασία με την αναπληρώτρια καθηγήτρια φαρμακολογίας, κυρία Δάλα Χριστίνα. Λίγα λόγια για τους υπερήχους. Οι υπέρηχοι βάση φυσικής ορίζονται ως διαμή και ελαστικά κύματα με συχνότητα μεγαλύτερη από 20 kHz, που είναι και το ανώτατο όριο της ανθρώπινης ακοής. Έχουμε συνυφασμένους τους υπερήχους με την διάγνωση και την διαγνωστική ιατρική, όπου χρησιμοποιούνται υπερήχοι συχνότητας από 1 έως 50 MHz. Η χορήγηση τώρα του υπερηχητικού ερεθίσματος, ανεξαρτήτως από το αν οι υπέρηχοι χρησιμοποιούνται διαγνωστικά ή θεραπευτικά, διότι εμείς εδώ πέρα θα εξετάσουμε κατά πόσο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε θεραπευτικά τους υπερήχους για την αντιμετώπιση ενός ψυχικού νοσήματος όπως είναι της κατάθλιψης, μπορούν να δίνονται με δύο τρόπους, είτε κατά συνέχεια είτε παλμικά. Έτσι λοιπόν, στην θεραπευτική χρήση των υπερήχων, αν ένα υπερηχητικό ερέθισμα δίνεται κατά συνέχεια, μιλάμε για τον μη εστιασμένο διακρανιακό ερεθισμό. Ενώ αν δίνεται παλμικά, μιλάμε για τον εστιασμένο διακρανιακό ερεθισμό με υπερήχους. Κάποιες βασικοί παράμετροι των κυμάτων που αφορούν φυσικά και τους υπερήχους είναι το πλάτος κύματος, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, καθώς όσο πιο μεγάλο είναι το πλάτος κύματος, τόσο και μεγαλύτερη είναι η μεταδιδόμενη ενέργεια. Επίσης, η περίοδος ΣΤΑΦ, που είναι ο χρόνος που απαιτείται για να ολοκληρωθεί μία ταλάντωση, και η συχνότητα F, που είναι ο αριθμός των ταλαντώσεων στη μονάδα του χρόνου. Τώρα, για τα παλμικά κύματα, υπάρχουν δύο ακόμη παράμετροι που πρέπει να αναφερθούν. Η διάρκεια του παλμού, που είναι ο χρόνος που απαιτείται για να διαδοθεί ένας και μόνο παλμός, και η περίοδος της επαναληψιμότητας του παλμού, που είναι ο χρόνος από το ξεκίνημα του ενός παλμού μέχρι και το ξεκίνημα του επόμενου. Δίπλα στο γράφημα βλέπουμε ένα κλασικό παράδειγμα παλμικού υπερηχητικού ερεθίσματος. Έχουμε δηλαδή παλμό, παύση, παλμό. Άρα η διάρκεια του παλμού ορίζεται ως η διάρκεια του ενός παλμικού ερεθίσματος και η περίοδος επαναληψιμότητας από την αρχή του ενός παλμικού ερεθίσματος μέχρι και την έναρξη του επόμενου παλμικού ερεθίσματος. Είπαμε ότι θα ασχοληθούμε περισσότερο με την θεραπευτική χρήση των υπερήχων. Και έτσι, ανάλογα με το αν το ερέθισμα δίνεται κατά συνέχεια ή παλμικά, διακρίνουμε δύο είδη υπερήχων. Ο υπέρηχος στον οποίο το ερέθισμα δίνεται κατά συνέχεια ονομάζεται transcranial ultrasound και η θεραπευτική του εφαρμογή έγκυται στην ικανότητά του να προκαλεί ιστική καταστροφή μη αντιστρεπτή. Αυτό το καταφέρνει χρησιμοποιώντας υπερηχητικά ερεθίσματα υψηλής έντασης. Από την άλλη, ο εστιασμένος διακρανιακός ερεθισμός με υπερήχους, δηλαδή το transcranial focus ultrasound, χρησιμοποιείται θεραπευτικά μέσω της ικανότητάς του να προκαλεί νευροτροποποίηση ή και αντιστρεπτή διάνοιξη του αμαντικεφαλικού φραγμού. Αυτό το καταφέρνει χρησιμοποιώντας υπερηχητικά ερεθίσματα χαμηλότερης έντασης. Η πρώτη λοιπόν εφαρμογή του transcranial ultrasound, δηλαδή του μη εστιασμένου διακρανιακού ερεθισμού με υπερήχους για να επιτευχθεί νευροτροποποίηση, έγινε από την ομάδα του Χάμεροφ σε μια εργασία που δημοσιεύτηκε το 2013. Στη μελέτη αυτή, οι ερευνητές αξιοποίησαν 31 ασθενείς που υπέφεραν από χρόνιο πόνο. Σε αυτούς τους ασθενείς εφαρμόστηκε στον οπίσθιο με το πιέφλιο ο διακρανιακός ερεθισμός με υπερήχους και για 15 δευτερόλεπτα. Κατόπιν, μετά από 10 και 40 λεπτά, αξιολογήθηκε η διάθεση των ασθενών αυτών. Παρατηρήθηκε λοιπόν ότι μετά τη συνεδρία με τους υπερήχους σημειώθηκε μια στατιστικό σημαντική βελτίωση στο συνέστημα των ασθενών αυτών συγκριτικά με πριν την εφαρμογή του υπερηχητικού ερεθίσματος. Από την άλλη, η πρώτη εφαρμογή του εστιασμένου διακρανιακού ερεθισμού με υπερήχους στους ανθρώπους έγινε από την ομάδα του Λέγκον σε μια εργασία που δημοσιεύτηκε το 2014 και εκεί πέρα το υπερηχητικό ερέθισμα χορηγήθηκε στον πρωτοταγή σωματοθετικό φλοιό. Τα αποτελέσματα της μελέτης που έγινε και σε υγιείς εθελοντές οδήγησαν τους μελετητές να συνάγουν το συμπέρασμα ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον υπέρηχο για να τροποποιήσουμε την φλοϊκή ανταπόκριση των ανθρώπων που δέχονται το υπερηχητικό ερέθισμα. Θα επιμείνουμε λίγο περισσότερο στον εστιασμένο διακρανιακό ερεθισμό με υπερήχους. Πρόκειται για μία μη παρεμβατική μέθοδο εν το βάθο εγκεφαλικής διέγερσης που χρησιμοποιείται υπερηχητικά ερεθίσματα της τάξης των milliseconds. Αυτά τα ερεθίσματα, όπως είπαμε και πριν, άγονται κατά παλμούς.
έχουν ένα εύρος συχνοτήτων από 200 έως 1000 kHz και εφαρμόζονται σε μια συγκεκριμένη εστιασμένη εγκεφαλική περιοχή που εντοπίζεται μέσω νευροπροήγησης. Ξαδερφάκι του TFUS είναι το TPS, είναι ο διακρανιακός παλμικός ερεθισμός και είναι λίγο πιο σύγχρονης τεχνολογίας. Τα ερεθίσματα που χρησιμοποιούνται εδώ πέρα τα παλμικά είναι πάρα πολύ μικρά, είναι ultra short pulses και είναι της τάξης των microseconds. Η συχνότητα της επανάληψης είναι 4 με 8 Hz και πλέον έχει πάρει έγκριση ούτως ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί σε ασθενείς. Είπαμε ότι θα εξετάσουμε το πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τους υπερήχους θεραπευτικά στην αντιμετώπιση ενός ψυχικού νοσήματος, όπως είναι αυτό της κατάθλιψης. Οπότε θα πούμε και λίγα λόγια για το τι είναι η κατάθλιψη. Η κατάθλιψη είναι ένα ψυχικό νόσημα το οποίο εκδηλώνεται με μια σωρία συμπτωμάτων, όπως είναι αυτό της ανειδονίας, της αϊπνίας ή της υπερυπνίας, της σημαντικής απόκτησης ή απώλειας βάρους και μπορεί να φτάσει ακόμα και στον αυτοκτονικό ιδεασμό. Τα αίτια της κατάθλιψης είναι πολυπαραγοντικά. Σίγουρα παίζει ρόλο το περιβάλλον και αν υπάρχουν προηγούμενο ιστορικό τραύματος, ο τύπος της προσωπικότητας του ασθενούς, γενετικοί παράγοντες, δηλαδή προηγούμενο θετικό οικογενειακό ιστορικό, και βιολογικοί παράγοντες με προεξέχουσα την υπόθεση των μονοαμινών, αλλά και αν συνυπάρχουν ενδοκρινολογικές παθήσεις, όπως είναι η νόσος Cushing. Για να αντιμετωπίσουμε φαρμακευτικά την κατάθλιψη, στηριζόμαστε στην υπόθεση των μονοαμινών και στο πώς μπορούμε να αυξήσουμε τις μονοαμίνες, δηλαδή τη σερωτονίνη, την νοραδρεναλίνη και την ντοπαμίνη. Έτσι, δίνονται αναστολές επαναπρόσληψης σερωτονίνης ή νοραδρεναλίνης. Η πραγματικότητα είναι ότι η τρέχουσα αντικαταθλιπτική θεραπεία έχει μία μέτρια αποτελεσματικότητα. Και αυτό διότι δεν ανταποκρίνονται όλοι οι ασθενείς με κατάθλιψη σε αυτήν. Αλλά ακόμα και αν ένας ασθενής ανταποκριθεί στην φαρμακευτική θεραπεία, αυτό δεν εξασφαλίζει ότι δεν θα υπάρξει κάποιο είδους υποτροπής. Ένα άλλο πρόβλημα είναι ότι για να δούμε ορατά αποτελέσματα στους ασθενείς μας, χρειάζεται ένα εύλογο χρονικό διάστημα, 4 με έως 8 εβδομάδες, ενώ για να σταθεροποιηθεί η ψυχολογική κατάσταση του ασθενούς, μπορεί να χρειαστεί ακόμα και 4 με 9 μήνες. Άρα, καταλήγουμε ότι απαιτούνται μελέτες για να βρεθούν μέθοδοι, ούτως ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε ασθενείς οι οποίοι δεν έχουν ανταπόκριση στη φαρμακευτική θεραπεία, δηλαδή για να αντιμετωπίσουμε ένα είδος φαρμακοανθεκτικής κατάθλιψης. Στα πλαίσια λοιπόν της αντιμετώπισης της φαρμακοανθεκτικής κατάθλιψης, έχουμε τις μεθόδους εγκεφαλικής διέγερσης. Αυτές είναι η ηλεκτροσπασμοθεραπεία, η εντοβάθη εγκεφαλική διέγερση, η διέγερση του πνευμονογαστρικού νεύρου και ο επαναληπτικός διακρανιακός μαγνητικός ερεθισμός. Στην διαφάνεια αυτή έχουμε μία σύνοψη των συχνότερα χρησιμοποιούμενων μεθόδων. Σύμφωνα με τον FDA, η gold standard μέθοδος για την αντιμετώπιση της φαρμακοανθεκτικής κατάθλιψης είναι η ηλεκτροσπασμοθεραπεία. Είναι μια μέθοδος η οποία πλέον γίνεται υπογενική αναισθησία και ακολουθούνται πολύ αυστηρά πρωτόκολλα για την ασφάλεια του ασθενούς. Έχει σχετικά καλή αποτελεσματικότητα, με το σημαντικότερο μειονέκτημά της να είναι ότι προκαλούνται συχνά γνωστικά ελλείμματα στους ασθενείς μετά την εφαρμογή της συγκεκριμένης θεραπείας για κάποιο χρονικό διάστημα. Από την άλλη, έχουμε την διέγερση, την ηλεκτρομαγνητική για την αντιμετώπιση της φαρμακοανθεκτικής κατάθλιψης. Χρησιμοποιείται και επιλέγεται συχνά από τους ασθενείς, δεδομένου ότι είναι μη παρεμβατική σαν μέθοδος, οπότε δεν έχει και τόσο ανεπιθύμητες ενέργειες, αν εξαιρέσουμε αυτή του πονοκεφάλου, που είναι και η συχνότερη, και έχει και αυτή αρκετά καλά αποτελέσματα. Από την άλλη, η μέθοδος του Deep Brain Stimulation, δηλαδή της εντοβάθη εγκεφαλικής διέγερσης, είναι μια εξόχως παρεμβατική μέθοδος, απαιτεί την συμμετοχή νευροχειρουργού, οπότε όντως παρεμβατική έχει και πολλές περισσότερες ανεπιθύμητες ενέργειες και βέβαια είναι αρκετά κοστοβόρα για τον ασθενή. Άρα καταλήγουμε ότι η καλύτερη μέθοδος θα ήταν μια μέθοδος που θα είναι αφενός αποτελεσματική, αφετέρου ασφαλής, με όσο το δυνατόν λιγότερες ανεπιθύμητες ενέργειες. Και επιπλέον θα είναι όσο το δυνατόν λιγότερο παρεμβατική και όσο το δυνατόν λιγότερο κοστοβόρα για τον ασθενή. Άρα, διερωτώμεθα κατά πόσο μπορούν οι υπέρχοι να πληρούν αυτά τα κριτήρια που μόλις σας ανέφερα και αν μπορούν να αποτελέσουν μια συνεπικουρική μέθοδο για την αντιμετώπιση της φαρμακοανθεκτικής κατάθλιψης. Θα εστιάσουμε, όπως είπαμε και προηγουμένως, στον εστιασμένο διακρανιακό ερεθισμό με υπερήχους. Αυτός ο τύπος ερεθισμού με υπερήχους
φέρει δύο βασικά πλεονεκτήματα έναντι της διέγερσης με τον μαγνήτη, δηλαδή της ηλεκτρομαγνητικής εγκεφαλικής διέγερσης που είδαμε προηγουμένως ότι χρησιμοποιείται ως μη παρεμβατική μέθοδος. Το ένα πλεονέκτημα είναι ότι έχει πολύ καλή χωρική διακριτική ικανότητα, δηλαδή μπορεί να στοχεύσει με πολύ μεγάλη ακρίβεια περιοχές του κεντρικού νευρικού συστήματος, αλλά και του περιφερικού νευρικού συστήματος. Από την άλλη, έχει πολύ καλή εισχώρηση σε εντοβάθη κεφαλικές δομές, όπως είναι αυτή του θαλάμου, του υποκάμπου και της αμυγδαλής. Ποια είναι η χρησιμότητα του Transcranial Focus Ultrasound? Είναι διτή. Μπορεί να επιτύχει η νευροτροποποίηση, αλλά μπορεί να επιτύχει και καλή στόχευση φαρμάκων. Η νευροτροποποίηση επιτυγχάνεται μέσω χαμηλής έντασης υπερηχητικών ερεθισμάτων. Αυτά είναι τέτοια ούτως ώστε να μην αποφευθεί η διάνοιξη του μετεγκεφαλικού φραγμού και να αποφευθεί και η τοπική υπερθέρμανση. Από την άλλη, για να πετύχουμε μια καλύτερη στόχευση φαρμάκων, χρησιμοποιούνται υπερηχητικά ερεθίσματα υψηλής έντασης. Αυτό για να επιτύχουμε αντιστρεπτή διάνοιξη του μετεγκεφαλικού φραγμού και από την άλλη, χρησιμοποιώντας υψηλής έντασης υπερηχητικά ερεθίσματα, μέσω της αύξησης της θερμοκρασίας, ευοδώνεται η απελευθέρωση του φαρμάκου από τα μικροσφαιρίδια του στις στοχευμένες περιοχές που εμείς επιλέγουμε να στοχεύσουμε. Πώς επιτυγχάνεται η νευροτροποποίηση όμως μέσω ενός υπερηχητικού ερεθίσματος? Πρώτα απ' όλα, όταν ένα περιχητικό ερέθισμα άγεται διακρανιακώς, προκαλεί μία μηχανική κάκωση στην κυταρική μεμβράνη. Αυτή η κάκωση μπορεί να οδηγήσει στο να δημιουργηθεί ένας πόρος. Μέσα λοιπόν από αυτόν τον πόρο της κυταρικής μεμβράνης μπορούν να διέρχονται εκατέρωθεν της κυταρικής μεμβράνης διάφορα ιόντα και κατά αυτόν τον τρόπο τροποποιείται και αυξάνεται η διαπερατότητα της κυταρικής μεμβράνης. Με περίπου παρόμοιο τρόπο προκαλείται και η ενεργοποίηση μηχανοεξαρτώμενων ιοντικών διάβλων νατρίου, καλίου και ασβεστίου, που επίσης τροποποιεί τη μεμβρανική διαπερατότητα και την δραστηριότητα ενός νευρώνα. Ένας άλλος τρόπος με τον οποίο μπορούμε να επιτύχουμε νευροτροποποίηση μέσω ενός υπερηχητικού ερεθίσματος είναι, σύμφωνα με μελέτες, η ικανότητα των υπερήχων να αυξήσουν την παραγωγή νευροτροφικών παραγόντων, όπως είναι ο BDNF, σε περιοχές του εγκεφάλου, όπως είναι ο υπόκαμπος και ο προμετωπιαίος φλοιός. Επιπλέον, αρκετά ενδιαφέρον είναι ότι οι υπερήχοι φαίνεται να έχουν και αντιφλεγμονώδη δράση σε συγκεκριμένες περιοχές εγκεφαλικές, όπως το προμετωπιαίο φλοιό, μειώνοντας επίπεδα προφλεγμονωδών κυταροκινών, όπως είναι η τερλευκίνη 6, 1β και ο TNF-α. Τέλος, φαίνεται ότι οι υπέρηχοι βοηθούν στην αύξηση του αριθμού των αναπαραγόμενων κυτάρων και στην νευρογένεση σε συγκεκριμένες περιοχές του υποκάμπου, σύμφωνα με έρευνες οι οποίες έγιναν σε πειραματόζωα ποντίκια. Νευροβιολογικά ευρήματα στην κατάθλιψη που μπορούν να αποτελέσουν στόχους θεραπείας για τους υπερήχους είναι τα εξής. Πρώτα απ' όλα, σε ασθενείς με κατάθλιψη παρατηρείται μειωμένο πάχος του προμετωπιαίου φλοιού και χαμηλή δραστηριότητα στο κοιλιακό του τμήμα. Επιπλέον, συχνά σε ασθενείς με κατάθλιψη παρατηρούνται χαμηλά επίπεδα του νευροτροφικού παράγοντα BDNF τόσο σε εγκεφαλικές περιοχές του υποκάμπου, όσο και στον ορό κάποιων ασθενών. Όπως είπαμε και προηγουμένως, συχνά σε ασθενείς με κατάθλιψη παρατηρείται μία υπερφλεγμονώδης αντίδραση και ενεργοποίηση του νοσοποιητικού συστήματος σε συγκεκριμένες εγκεφαλικές περιοχές. Ενώ τέλος, συχνά σε ασθενείς με κατάθλιψη παρατηρείται μειωμένη νευρογένεση στην περιοχή του υποκάμπου. Όλα λοιπόν αυτά τα νευροβιολογικά ευρήματα της κατάθλιψης μπορούν να αποτελέσουν στόχους ούτως ώστε να θεραπευθούν μέσω της χρήσης των υπερήχων. Έτσι, στις επόμενες διαφάνειες θα σας παρουσιάσω μία σειρά από μελέτες που εξέτασαν ακριβώς αν οι υπέρηχοι έχουν θετικά αποτελέσματα σε αυτούς ακριβώς τους στόχους. Μία λοιπόν μελέτη, η οποία δημοσιεύτηκε το 2022, εξέτασε κατά πόσο οι υπέρηχοι που εφαρμόζονται στον προμετωπιαίο φλοιό ποντικών με καταθλιπτική συμπεριφορά είχαν θετικά αποτελέσματα στη συμπεριφορά των ποντικών αυτών. Τα υπερηχητικά ερεθίσματα διοχετεύτηκαν στην περιοχή του προμετωπιαίου φλοιού σε ποντίκια των οποίων η καταθλιπτική συμπεριφορά προκλήθηκε μέσω της ένχυσης ενός λιποπολυσακχαριδίου και μετά από τη συνεδρία με τον υπέρηχο, με συγκεκριμένες δοκιμασίες όπως είναι το TST και το FST, αξιολογήθηκε την καταθλιπτική συμπεριφορά των ποντικών. Παρατηρήθηκε λοιπόν ότι ο υπέρηχος βοήθηκε στην βελτίωση του καταθλιπτικού συναισθήματος. Από την άλλη, μετά την θυσία των ποντικών αυτών, είδανε οι μελετητές ότι μειώθηκαν σημαντικά οι προφλεγμονώδεις
κυταροκίνες στην περιοχή του προμετωπίου φλοιού όπου εφαρμόστηκε ο υπέρηχος. Οπότε πιθανώς οι υπέρηχοι να έχουν μία αντιφλεγμονώδη δράση που μπορούν να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση της κατάθλιψης. Μία μελέτη που δημοσιεύθηκε το 2010 έδειξε ότι η χορήγηση υπερχητικού ερεθίσματος σε περιοχές του υποκάμπου και πιο συγκεκριμένα στις περιοχές C1 και C3 ευόδωσε την παραγωγή νευροτροφικών παραγόντων και συγκεκριμένα του BDNF. Ενώ μία άλλη μελέτη που δημοσιεύτηκε το 2014 κατέδειξε ότι η εφαρμογή του Transcranial Focus Ultrasound σε ενήλικα ποντίκια στην περιοχή του υποκάμπου ευόδωσε την νευρογένεση, η οποία, όπως είπαμε προηγουμένως, είναι μειωμένη σε ασθενείς με κατάθλιψη. Τέλος, μία άλλη μελέτη που δημοσιεύθηκε το 2018 κατέδειξε ότι αν χρησιμοποιηθούν υπερηχητικά ερεθίσματα λίγο μεγαλύτερης συχνότητας, δηλαδή 1,68 MHz, μπορεί να προκληθεί αντιστρεπτή διάνοιξη του ομαντοκεφαλικού φραγμού. Αυτή η διάνοιξη του ομαντοκεφαλικού φραγμού φαίνεται να έχει αντικαταθλιπτικά αποτελέσματα, λίγο βραχυπρόθεσμα ωστόσο, μετά από 2 εβδομαδιαίες θεραπείες, καθώς μετά την αξιολόγηση της καταθλιπτικής συμπεριφοράς των ποντικών μετά από 5 εβδομάδες από τις συνεθρίες με τους υπερήχους, δεν φάνηκαν να διατηρούνται αυτά τα αντικαταθλιπτικά αποτελέσματα. Το ερώτημα είναι τώρα κατά πόσο, αν εμείς χρησιμοποιήσουμε τους υπερήχους για να αντιμετωπίσουμε την κατάθλιψη, προσφέρουν μια ασφαλή μέθοδο θεραπείας για τους ασθενείς μας. Έτσι λοιπόν, μελέτες οι οποίες έγιναν σε πειραματόζωα έδειξαν ότι εάν χρησιμοποιήσουμε πολύ υψηλής έντασης και πολύ μεγάλης διάρκειας υπερχητικά ερεθίσματα, μπορούμε όντως να προκαλέσουμε ζημιά στους ασθενείς. Κάποιες από τις αναπευθύνητες ενέργειες είναι η αιμορραγία, η ιστική καταστροφή, η μη αντιστρεπτή αλλαγή της νευρικής δραστηριότητας, η αλλαγή της συμπεριφοράς και η μη αντιστρεπτή διάνοιξη του ομαντοκεφαλικού φραγμού, τόσο μέσω της υπερβολικής θερμοκρασίας που αναπτύσσεται μέσα στον εγκέφαλο, όσο και μέσω της διάσπασης των μικροφυσαλίδων που δημιουργούνται εντός του εγκεφάλου λόγω της αγωγής του υπερχητικού ερεθίσματος. Άρα λοιπόν, για να εξασφαλίσουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ασφάλεια και να αποφευθεί η θερμική αλλά και η μηχανική βλάβη, τηρούνται οι FDA οδηγίες, οι οποίες όμως υπάρχουν για τον διακρανιακό διαγνωστικό υπέρηχο των ενηλίκων και όχι για το θεραπευτικό που εμείς εδώ πέρα εξετάζουμε. Αυτές οι οδηγίες ορίζουν ότι θα πρέπει η μέγιστη μέση ένταση του παλμικού ερεθίσματος που συνυπολογίζει και το νεκρό χρόνο μεταξύ 2 ερεθισμάτων να είναι κάτω από 94 mW ανά τετραγωνικό εκατοστό. Θα πρέπει η μέγιστη μέση ένταση του παλμικού ερεθίσματος να είναι κάτω από 190 W ανά τετραγωνικό εκατοστό και το mechanical index να είναι κάτω από 1,9. Αυτή η μελέτη όμως για την ασφάλεια του Transcranial Focus Ultrasound που χορηγείται για λόγους νευροτροποποίησης έγινε σε ασθενείς και εξέτασε αυτό ακριβώς, εάν είναι μια ασφαλή μέθοδος θεραπευτική. Έδειξαν λοιπόν οι μελετητές ότι μετά την εφαρμογή των υπερήχων δεν σημειώθηκαν σημαντικές ανεπιθύμητες ενέργειες στο follow-up των ασθενών και ακόμα και αν σημειώθηκαν κάποιες, αυτές υποχώρησαν μετά από 1 εβδομάδα με 1 μήνα. Οι παρενέργειες αυτές περιελάμβαναν τον πονοκέφαλο, την τοπική φαγούρα, την υπηλία, τις μυϊκές συσπάσεις, την αυχαιναλγία και τις διαταραχές της συγκέντρωσης. Βλέπουμε λοιπόν ότι είναι παρενέργειες οι οποίες δεν είναι τόσο απειλητικές για τη ζωή του ασθενούς, άρα δίνουν έτσι και ένα καλό feedback σχετικά με την ασφάλεια του Transcranial Focus Ultrasound για θεραπευτικούς στόχους. Κλείνοντας λοιπόν, θα ήθελα να πω ότι είναι γνωστό πως η ψυχοφαρμακολογία έχει θεραπευτικούς περιορισμούς. Και αυτό διότι οι έρευνες οι οποίες επικεντρώνονται στο να βρεθούν νέα φάρμακα για την αντιμετώπιση ψυχικών νοσημάτων προχωράνε πάρα πολύ αργά. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα στην καθημερινή ιατρική πράξη να χρησιμοποιούνται θεραπευτικά ουσίες οι οποίες ανακαλύφθηκαν το 1950 και όχι νεότερα φαρμακευτικά σκευάσματα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να απαιτείται και να υπάρχει σημαντικός χώρος για τη μελέτη εναλλακτικών μεθόδων αντιμετώπισης της κατάθλιψης αλλά και της φαρμακοανθεκτικής κατάθλιψης. Στα πλαίσια λοιπόν αυτά φαίνεται ότι το Transcranial Focus Ultrasound για τη θεραπεία της κατάθλιψης είναι μια πολλά υποσχόμενη μέθοδος θεραπείας, τόσο σε επίπεδο αποτελεσματικότητας στα πειραματόζωα, όσο και σε επίπεδο ασφάλειας. Το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι είναι μια μη παρεμβατική μέθοδος με δυνατότητα πρόσβασης σε φιλικές και υποφιλικές δομές πολύ μικρών διαστάσεων. Βέβαια, όλες αυτές οι μελέτες οι οποίες παρουσίασα είναι πειραματικές
και απαιτούνται περισσότερες μελέτες, ούτως ώστε να μπορέσουμε να συνάγουμε τα συμπεράσματά μας σχετικά με την αποτελεσματικότητα, αλλά και την ασφάλεια των θεραπευτικών υπερήχων, με μεγαλύτερη ασφάλεια. Έτσι λοιπόν, κάποιοι στόχοι των μελλοντικών μελετών περιλαμβάνουν αφενός το να οριστούμε μεγαλύτερη ακρίβεια οι παράμετροι των υπερήχων που θα εξασφαλίσουν την μέγιστη αποτελεσματικότητα και ασφάλεια, ούτως ώστε να μην χρησιμοποιούμε τις κατευθυντήριες οδηγίες για τους διαγνωστικούς υπερήχους στην χρήση των θεραπευτικών υπερήχων, να εντοπιστούν αν υπάρχουν συγκεκριμένες ομάδες ασθενών που πιθανόν να μπορούν να υποφεληθούν από την χρήση περίχων στην αντιμετώπιση της κατάθλιψης, επί παραδείγματα ασθενείς που έχουν χαμηλά επίπεδα BDNF στον ορό. Θα πρέπει να απαντηθεί κατά πόσο η χρήση περίχων μπορεί να οδηγήσει σε μια μεγαλύτερης διάρκειας βελτίωση του συναισθήματος ή αν μιλάμε για πιο short-term αποτελέσματα. Απαιτούνται οπωσδήποτε μελέτες σε ανθρώπινο κλινικό πληθυσμό, γιατί μέχρι τώρα όλες οι μελέτες αφορούν πειραματόζωα, και θα πρέπει να απαντηθεί και κατά πόσο μπορούν να χρησιμοποιηθούν υπέρηχοι, όχι μόνο συνεπικουρικά, μαζί με κάποια άλλη μέθοδο θεραπείας για την κατάθλιψη, όπως είναι τα φάρμακα ή η ψυχοθεραπεία, αλλά να απαντηθεί και κατά πόσο μπορούν να χρησιμοποιηθούν υπέρηχοι ως μονοθεραπεία για την αντιμετώπιση ενός ψυχικού νοσήματος, όπως είναι αυτό της κατάθλιψης. Κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η παρουσίασή μου. Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας και είμαι διαθέσιμη για τυχόν απορίες. Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Σημαντική εναλλακτική μέθοδος. Μακάρι να προχωρήσει το συντομότερο. Κάποια παρατήρηση ή ερώτηση από το ακροατήριο. Ναι. Μισό λεπτό λίγο. Δύο λεπτά και να σας δώσουμε και το, για να ακούσουμε την πόλη. Ναι, ναι. Η κατάθλιψη μπορεί να ανοιχνευτεί με υπέρηχο. Όχι να ανοιχνευτεί, να θεραπευθεί. Εξετάζεται κατά πόσο μπορεί να αποτελέσει μια μελλοντική μορφή θεραπείας. Ούτως ή άλλως, η κατάθλιψη διαγνώσκεται με συγκεκριμένα κριτήρια που ορίζονται από την ψυχιατρική και την ψυχολογική εταιρεία. Είναι ένα θεραπευτικό, δυνητικό εργαλείο, λοιπόν. Άλλη διευκρίνηση. Εγώ έχω... Ναι, στο βάθος. Γεια σας. Ευχαριστούμε για την ομιλία, πάρα πολύ ωραία. Ήθελα να ρωτήσω ότι αυτή η μέθοδος θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και σε κάποιες άλλες παθήσεις που μπορεί να υπάρχουν, ακόμη και ίσως επιληψία, ίσως Parkinson, ίσως έχει γίνει κάποια μελέτη σε αυτό. Γενικότερα, η χρήση των υπερήχων στην ιατρική είναι καλπάζουσα, γιατί είναι μία μέθοδος η οποία είναι και πολύ εύκολα στο να εφαρμοστεί, βέβαια απαιτείται ειδική εκπαίδευση, και μπορεί να κάνει και θαύματα και διαγνωστικά και θεραπευτικά. Οι υπέρηχοι μελετώνται ιδιαίτερα για το πώς μπορούν να εφαρμοστούν θεραπευτικά σε πάρα πολλά νευροψυχιατρικά νοσήματα. Φαίνεται ότι βοηθάει λόγω ακριβώς αυτών των νευροτροποποιητικών, ας πούμε, παραγόντων και στο Αλτσχάιμερ και στο Πάρκινσον και στον ιδιοπαθή τρόμο. Απλά δεν υπάρχουν αρκετές μελέτες για το πώς μπορεί να εφαρμοστεί στην αντιμετώπιση της κατάθλιψης. Οι μελέτες που παρουσίασα τώρα είναι πάρα πολύ καινούργιες, δηλαδή δεν είναι μια δεκαετία στο λιγότερο. Οπότε αυτές είναι πιο καινούργιες μελέτες. Μέχρι τώρα έχει ακριβώς εξεταστεί κατά πόσο μπορούν να χρησιμοποιηθούν με επιτυχία σε άλλες παθήσεις, όπως είναι το Parkinson που αναφέρατε. Για την επιληψία δεν γνωρίζω, δεν έχω δει, αλλά κυρίως ναι, είναι για ειδοποιηθή τρόμο, Parkinson, άγχος και Alzheimer. Μάλιστα. Εμένα με εντυπωσιάζει πώς και έχει μείνει πίσω σχετικά η έρευνα σε αυτό το θέμα και έχει, σε σύγκριση με τον μαγνητικό, τον ηλεκτρομαγνητικό. Όντως. Και είναι και περίεργο, γιατί είναι και πολύ πιο εύκολη η χρήση των υπερήχων και πολύ πιο οικονομική, γιατί είναι ένα κριτήριο που πρέπει να το λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη στην υγεία. Και αν λάβουμε υπόψη ότι έχει μεγαλύτερη διακριτική. Ακριβώς. Και μεγαλύτερη διεισδυτική ικανότητα, απορώ πώς έχει μείνει πίσω. Ναι. Μακάρι να προχωρήσουν περισσότερες μελέτες. Πάντως, από τον FDA δεν έχει γίνει αποδεκτή. Όχι. Έχει γίνει για άλλες μεθόδους. Δηλαδή, το TPS που είπε ότι έχει πάρει έγκριση χρησιμοποιείται για αντιμετώπιση κυρίως του Αλτσχάιμερ και άλλων παθήσεων και όχι για την κατάθλιψη. Και έχω την εντύπωση και για τις ημικρανίες. Και για τις ημικρανίες. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Ωραία. Κάποια άλλη παρατήρηση. Εξαιρετικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ εγώ. Γεια σας.